Μυρονάκος. Μυρονάκος. Σταυρό του Νότου Κλάς. Μαζί με τον Ισαΐα Ματιάμπα. Κάθε Σάββατο για 4 Σάββατα νομίζω. Ο Τσακαλάκος τι έγινε. Ο Τσακαλάκος... Είναι στο Σταυρό του Νότου Μάινους. Όχι στο Πλάς. Μία και μισή ώρα είμαστε εδώ. Σας θυμίζω ότι τηλεφωνείτε για το iPhone 4S για λίγο ακόμα, γιατί 2 παρά 5 κάνουμε την κλήρωση. Που σημαίνει ότι στο 9011 40 51 40 για 25 λεπτά ακόμα τηλεφωνείτε από κινητό ή σταθερό ή στέλνετε τα μηνύματά σας α, κενό και ονοματεπώνυμο στο 19100. Για 25 λεπτά ακόμα η Ρένια θα μας βοηθήσει 2 παρά 5 να κάνουμε την κλήρωση και να σας το δώσουμε. iPhone 4S καταπληκτικό λευκού χρώματος και μαζί και αυτή την υπέροχη θικούλα, δωράκι και θικούλα με κράτς. Σκριτς κράτς, με αγριοκοιτάνε, γιατί μου λέει θα το χαλάσει, θα το πάρει καλά χαλασμένο, λέει ο νικητής. Δηλαδή το κάνω στο διάρκειο κράτς στην αρχή. Δεν χαλάει όμως αυτό, αυτή είναι η δουλειά του να μην χαλάει. Λοιπόν, Ρένια Λουιζίδου στην παρέα μας σήμερα, η οποία από τις 16 Οκτωβρίου θα είναι στο Θέατρο Αποθήκη, στο νέο έργο το οποίο έγραψε και σκηνοθετεί ο Θοδωρής Αθερίδης. Άγρια Δύση, ο τίτλος, western, αλλά το οποίο διαδραματίζεται στα σφατιά. Στα σφατιά. Πολύ μου αρέσει αυτό που είναι κριτικό western. Ναι, δεν έχει πολύ πλάκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το ταραγμένο μυαλό του Αθερίδη που δεν μπορεί να γράψει κάτι που να είναι κανονικό. Τον λατρεύω τον Αθερίδη. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτό. Σκέφτεται και γράφει πολύ ωραία έργα. Ναι, αυτό το παιδί. Έχει... Είναι τρελό παιδί, πολύ. Όπου εσύ λοιπόν είσαι τι ακριβώς εκεί. Καταρχήν, ναι. Η ιδέα του ήρθε... Ο Θοδωρής θέλει να γράψει ένα έργο για το σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα, που είναι όλα οριακά, που είναι η φάση αναμέτρησης, που είναι αυτό. Και του ήρθε στο μυαλό το western. Ναι. Και πού ταυτίζεται το... Πού μπορεί να βάλεις ένα περιβάλλον western, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ένα ξερό τοπίο, έναν ήλιο... μπαλοφιές, πιστολίδι, ας πούμε, και τέτοια, ναι. Στην Κρήτη φυσικά. Στην Κρήτη. Και στα σφακιά. Έτσι βρεθήκαμε εκεί, όπου εγώ είμαι μία ιδιοκτήτρια πανσιόν, με 2 παιδιά, την Τζέντη Θεωνά και τον Λευτέρη τον Ελευθερίου. Μάλιστα. Κατεστραμμένη πλήρως, με κομμένο το νερό, χρωστά. Ο άντρας της είναι φυλακή για το ΙΚΑ. Μια κατάρα, ας πούμε. Τι που αυτά είναι τα παιδιά σου, δηλαδή. Τι που αυτά είναι τα παιδιά μου. Τα οποία, πρόσεξε, είναι και δίδυμα, υποτίθεται. Είναι παιδιά αυτά, είναι το μυαλό του Αθερίδη. Τα παιδιά, δηλαδή η Τζέννη και ο Λευτέρης, όπως τους βλέπεις τώρα, έτσι θέλω να κάνεις εικόνα. Είναι επί τούτου για να μην μοιάζουν. Είναι δίδυμα, υποτίθεται. Αυτός ο ξανθός άγγελος με τα μπλε μάτια και ο Λευτέρης είναι δίδυμα. Ναι, αλλά δεν είναι και το τούμπα ανάποδο, ρε παιδί μου. Είναι σαν να γράψει έργο και να πει ότι η Αραβανή και ο Σταματόπουλος είναι δίδυμα. Είδες που γελάς όμως. Δεν γελάσαμε όλοι. Μόνο Θέμης. Και εσύ βλέπω. Τι κρίμα, πήρε όλη την ομορφιά το κορίτσι, ρε εσύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι ξυπνάω. Το καλύτερο απ' όλα είναι που νομίζει στο ρόλο η μικρή, νομίζει ότι ο αδερφός είναι όμορφος και εκείνη άσχημη. Αλήθεια. Σοβαρά, ναι. Άγιε, είναι τρελό το κορίτσι, μάλιστα. Όλα δηλαδή αντίστροφα σαν ναι, ναι. Αντίθετα. Μάλιστα. Και τέλος πάντων πάνε όλα κατά διαβόλου, δηλαδή δεν έχουν μία κτλ. Και μέσα σε όλη αυτή την απόλυτη κατάρα που ζουν, εμφανίζεται ο Λευτέρης, ο ρόλος που υποδίεται ο Θοδωρής στην παράσταση. Που είναι παλιός σου αγαπημένος. Ο οποίος είναι παλιός μου έρωτας. Α. Είναι από τα 25 χρόνια που έχουμε να βρεθούμε, έχει φύγει, με έχει παρατήσει Σίξιλη και έχει ακολουθήσει μια Σουηδέζα στη Σουηδία και δεν γύρισε ποτέ. Και ξαναβρισκόμαστε μετά από 25 χρόνια, έρχεται στην πανσιόν, στην απομονωμένη πανσιόν στο Περανάθαμα, ας πούμε. Περανάθαμα. Και εκεί αρχίζει το... Έτσι λέγεται η πανσιόν. Όχι, όχι, όχι. Μήπως θα έπρεπε να λέγεται έτσι, γιατί είναι πολύ η πανσιόν έχει το όνομά μου, Ειρήνη. Κατά το κατεφημισμών, διότι... Γίνεται πόλεμος. Γίνεται πόλεμος. Γίνεται πόλεμο. Ανέ, Βίλα Ειρήνη, Βίλα το Βίλα Ειρήνη, ναι, ενώ γίνεται της Μουρλής στο πανηγύρι. Και βρισκόμαστε λοιπόν μετά από 25 χρόνια και βγαίνουν οι δράκοι του παρελθόντος και εκεί αρχίζει το έργο. Υπάρχει μια αλληγορία, όπως καταλαβαίνεις, το Άγρια Δύση έχει να κάνει με τη κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένας σακατεμένος νότος, έρχεται ένας άνθρωπος από το βορρά, ο οποίος δεν ξέρουμε... Αν φέρνει βοήθεια, αν έρχεται για να πιει και την τελευταία σταγόνα αίματος. Δεν ξέρουμε αν έρχεται για να τους σώσει, να τους βοηθήσει, να... Έχει την οτροπία των βορείων. Δηλαδή,
έχει υιοθετήσει όλο αυτό, πώς σκέφτονται, πώς είναι οργανωμένοι, πώς ζουν, ή είναι λίγο μούφα? Όχι, είναι διφορούμενο, γιατί πού να συζητήσουμε τώρα ποια είναι η νοοτροπία των Βορείων. Αυτό που βλέπουμε. Ναι. Σαν δελτία ειδήσου. Ναι, θέλω να πω, σε μερικά πράγματα λες, αμά να την είχαμε αυτή την νοοτροπία, λίγο οργάνωση, λίγο πειθαρχία, ναι, λίγο αυτό, σε άλλα πράγματα λες, μακριά από εμάς. Έρχεται το θεριώνα, ναι, μου δαγκώσει το καρύδι. Πώς έρχεται λοιπόν ο Αθερίδης? Και. Όπως είναι. Ναι, λίγο απ' όλα, κατάλαβα. Και να σου... Υπάρχει δηλαδή, το ζητούμενο είναι να υπάρχει αυτή η αλληγορία, κατάλαβες. Ναι, αυτή η βοήθεια από το βορρά είναι... Αυτό που έρχεται από το βορρά είναι βοήθεια, είναι... Γιατί αυτό που γίνεται στο νότο είναι οπωσδήποτε λάθος. Ναι. Αυτό είναι το βλέπουμε, βαστίγιο, το ζούμε. Ναι. Αλλά αυτό που έρχεται από το βορρά έρχεται για καλό ή για κακό, ας πούμε. Και να σου πω τώρα κάτι άλλο. Και μήπως τα παιδιά είναι δικά του? Τώρα τι θα πεις, το έργο? Τώρα σε παρακαλώ, πες μου, σε παρακαλώ, κοίτα με στα μάτια και πες μου, τι γατίσιο μυαλό έχω. Τι γατίσιο? Πού πήγε εμένα το μυαλό μου? Εγώ θέλω να μην είναι δικά του τώρα, να γελάσουμε. Θα αντιδρούσε έτσι που και να με σκάστε, δεν θα πω. Θα αντιδρούσε έτσι που τώρα μου έλεγε, όχι, δεν είναι δικά του, του πατέρα του είναι τα παιδιά. Ναι. Μπορεί να είναι μισά-μισά, γιατί λες αυτή την παιδιά. Όχι, τα παιδιά δεν είναι μισά-μισά. Αφού είναι όλο ίδια. Ναι, αφού είναι όλο ίδια. Με τη μαύρη την μπουστάκα, όλα τα παιδιά. Και θεωρά σαν δύο σταυρό τη βρεθεί. Πάντω το βουκολικό σε κυνηγάει. Και πανσιόν. Τι έπαιζε πέρσι? Στο καφέ τη Χαρά πάλι έτρεχε στα λαγκάδια και σε αυτά. Και ω μάνα. Ναι, εντάξει, όχι, εδώ είναι πιο άγρια τα πράγματα. Πιο άγρια. Στην Κρήτη κι άντε. Λοιπόν, από 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Αποθήκη, Άγρια Δύση. Δηλαδή πότε, μεθαύριο δεν είναι? Την Τρίτη, την Τρίτη ξεκινάμε. Να είστε καλά, παιδιά. Πες μου τώρα για το τηλεοπτικό. Τι γίνεται με το αμάρτημα της μητρός μου? Ξεκινάει, μαθαίνουμε, δεύτερος κύκλος στον Αντένα. Ξεκινάει δεύτερος κύκλος. Εκεί είναι το τρελοκομείο. Η καταπληκτική αυτή κομμώτρια, η οποία έχει αναστατώσει τη ζωή του... Είδες, δεν είμαι παντού βουκόλα. Του πάμπλου του, όχι. Ναι. Ναι. Εδώ είσαι... Είμαι φτωχιά. Ναι, είναι φτωχιά, είναι κομμουνίστρια, είναι μάχεται για τις αρχές της, αλλά τον κάνει τον πάμπλου του έτσι. Ναι, ναι. Τον έχει και αυτός όμως δεν μπορείς να πεις... Ναι, αλλά τον κάνεις εσύ ό,τι θες τελικά, νομίζω. Ναι, εντάξει. Όπως κάνετε όλες οι γυναίκες τους άντρες. Ναι, okay. Λοιπόν, εκεί συνεχίζει να γίνεται της Μουρλής, διότι η σχέση των παιδιών έχει προχωρήσει και ο κλειός γύρω από το ζευγάρι των μεγάλων, ως προς το να αποκαλυφθούν, έχει σφίξει πλέον πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουν ανακατευτεί πολλοί άνθρωποι και είναι πολύ δύσκολο πια να κρατηθεί μυστικό. Και γίνεται αυτό που γίνεται πάντα όταν προσπαθείς να μην μπεις σε ένα, ας πούμε, απλό ψέμα και βάζεις ένα άλλο ψέμα από πάνω και αρχίζει και γίνεται πιο σύνθετο και μπαίνουν κι άλλοι άνθρωποι στη μέση και πια μπερδεύεται όσο γίνεται να μπερδευτεί. Έχεις ξεχάσει που έχεις ξεκινήσει, δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι, έτσι γίνεται. Ξεχνάς τι κρύβεις πια. Τι κρύβεις, ναι, αυτό. Δεν θα επαναλάβω την περσινή μου απορία, διότι εγώ έφτασα. Γιατί δεν μπορούμε όλοι να τα φτιάξουμε, ναι, με όλους. Έφτασα, ναι, και πέρυσι τον προβληματισμό ότι πού είναι το κακό να έχετε κι εσείς δεσμό και να έχουν και τα παιδιά σας δεσμό, αφού από τη στιγμή που δεν είναι ούτε αδέρφια, ούτε ξαδέρφια, ούτε βαφτιστήρια, ούτε τίποτα. Αυτά στη Σουηδία όμως, όπου λέγαμε, ναι, που έρχεται ο Θερίδης από τη Σουηδία. Στη Σουηδία τα παίρνουν πολύ εύκολα αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Okay. Μαζί σου είμαι. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα εδώ. Κάτι. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Να ρωτήσεις, Ευαγγελία μου. Προτιμάτε το θέατρο ή την τηλεόραση? Γιατί σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό το θέατρο. Μ' αρέσει πολύ να παίζω στο θέατρο, γιατί είναι ζωντανός οργανισμός, είναι άλλο πράγμα κάθε μέρα. Και είναι, εντάξει, εν πολύς είναι ο λόγος που έγινα ηθοποιός, αλλά έχω ζήσει πολύ μεγάλες χαρές από την τηλεόραση και δεν θέλω να... Δηλαδή, κάθε φορά που το λέω, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πιο πολύ το θέατρο, αλλά δεν θέλω αυτό το πράγμα που κάνουμε με την τηλεόραση που λειτουργούμε τόσο απαξιωτικά. Είναι και τελείως διαφορετικό το παίξιμο, τελείως, δηλαδή, τελείως, από τελείως. Το θέατρο στην τηλεόραση. Δεν είναι τελείως. Η ύπαρξη της κάμερας κάνει το πράγμα διαφορετικό. Στην τηλεόραση, όπως και στον κινηματογράφο, όλο το πράγμα είναι στα χέρια του σκηνοθέτη. Που θα υποδείξει και στο μοντέρ τι θα μοντάρει. Δηλαδή, μπορεί να δεις ένα αποτέλεσμα τελείως διαφορετικό από αυτό που έχεις εσύ κατασκευάσει μέσα στο μυαλό σου. Στο θέατρο, όλο είναι στα χέρια του ηθοποιού.
Μερικές φορές είναι καλύτερο αυτό, μερικές φορές όχι. Είσαι πιο εκτεθειμένος στο θέατρο δεν είσαι. Δηλαδή στη λόγη κάπου το σώζεις. Στο θέατρο τι γίνει. Έχεις τη συνδρομή των άλλων ειδικοτήτων πολύ έντονη. Δηλαδή ένα ωραίο φως, η μουσική, το μοντάζ. Ναι, και λέει και το ξαναπάς. Αυτό που λέει και ο Θέμης. Δηλαδή δεν το πήγες καλά, θα δουν τις τρεις λήψεις σου, θα κρατήσουν την καλύτερη όπου δεν είναι... Καλή λήψη σου, θα βάλουν ένα πλάνο του αλουνού. Δηλαδή μπορούν να σε προστατεύσουν οι συνθήκες. Στο θέατρο είσαι εσύ και ο κόσμος. Δεν μπορείς να δεν έχεις, δηλαδή δεν μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο πολύ. Βεβαίως ο σκηνοθέτης πάλι θα σε καθοδηγήσει ή δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορεί να είναι μαζί σου εκείνη την ώρα. Σου έχει τύχει κάτι ακραίο σε παράσταση. Να πάθεις δηλαδή κάτι που να μην σώζεται με τίποτα. Σε μα ναι. Αυτό λέγεται σεντόνι. Δηλαδή ναι, ναι, πέρσι έπαθα. Μετανοείται, πώς λεγότανε, Παιδες Ελλήνων. Ζήτε Παιδες Ελλήνων. Όχι, το μετανοείται του χρόνου. Του χρόνου που λέγαμε. Τι έπαθες πέρυσι, για πες. Ελένη. Σεντόνι. Κανονικό. Βγήκες... Πρώτη φορά έπαθα στη ζωή μου το πλήρες. Δηλαδή, όχι, βγήκες... στη μέση του νούμερου. Μόνη ήταν... σου στη στις μόνη στις μου κατάμονη στο μονόλογο που είχα. Και πώς βγήκες. Που έκανες μια ελευθερία ηθών. Αυτό. Και βγήκε και τι έγινε, για πες. Σας βοήθησε κανείς. Είχα άγιο, διότι έβλεπε, ήρθε ο Ρήγας εκείνη την ημέρα να δει παράσταση. Ναι. Ο Θεός να τον έχει καλά. Και ήταν πίσω θέσης καθισμένος μόνος του. Και όταν είδε ότι δεν πρόκειται να το βρω ποτέ, μόνη που μου είπε την ατάκα. Τη φώναξε. Όχι, την άκουσα. Την είπε δηλαδή. Τη φώναξε. Όταν σου λέει ήταν. Και στο θέατρο Λαμπέντε, και... ένα τεράστιο θέατρο, ήταν τελευταία σειρά δηλαδή πίσω. Δηλαδή σου φώναξε τη λέξη, ας πούμε. Την πρόταση όλη. Την πρόταση όλη. Και μετά σου ήρθε δηλαδή το σενάριο. Μετά μου ήρθε, αλλά μου ήρθανε και δεν μου φύγανε και 10 χρόνια από τη ζωή μου. Ναι. Δηλαδή είναι απερίγραπτο συνέστημα, απερίγραπτο. Δηλαδή εκεί που μιλάς, ξεκινάς και λες το νούμερο. Ξαφνικά, και το έπαθα στη μέση, όχι στην αρχή κάτι. Εκεί που μίλαγα και τα λοιπά, ξαφνικά. Αυτό, γι' αυτό το λένε σεντόνι, ρε παιδί μου, με την έννοια του άσπρα όλα. Ούτε που, γιατί είμαι εδώ, ούτε τι θέλω να σας πω. Και τι έκανες, σταμάτησες. Ήθελα τη μαμά μου να δει να με πάρει. Αυτό ήθελα. Μόλις τελείωσε το έργο, πώς νιώσατε. Καταρχήν έτρεμα, αφού το είπα το ρημάδι, όπως το είπα, μετά κακήν κακός τέλος πάντων. Και πραγματικά είχα άγιο που ήρθε ο Αλέξανδρος. Και ήρθε συγκεκριμένο ο Αλέξανδρος που το είχε γράψει. Που ήξερε τι. Και που ήξερε τι είναι παρακάτω. Πολύ και που αυτό δηλαδή. Δεν ήξερε την ατυχία. Δεν ήταν και τόσο σίγουρο ότι θα θυμάται ολονών τα νούμερα. Όμω εκείνη τη μέρα να έρθει. Ναι, ναι, ναι. Άγιο. Σε πέτο που δεν ήταν, τι θα έκανε, δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ, σε αντίστοιχο. Φαντάζομαι να τελείω, δεν σηκωνόμουν με δάκρυα στα μάτια. Και θα έλεγα, σα ζητώ ταπεινά, συγγνώμη, γεια σα. Με συγχωρείτε. Μουσική, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίναμε, αν δεν το είχαμε ξαναδεί και ήμασταν θεατές και το έκανε μέχρι τη μέση, μπορεί κάποιοι να μην χαμπάρι ότι δεν το έκανε όλο. Λέω τώρα εγώ. Η ταραχή μου καταρχήν θα το έδειχνε. Είναι ότι όχι, δεν είχε. Δηλαδή δεν έβγαζε άκρη από αυτό που είχε συμβεί μέχρι τότε. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι. Φρικώδες. Οι θεατές έχοντας μπροστά τους έναν ηθοποιό που έχει αποδείξει τόσα χρόνια τι κάνει και τι δεν κάνει, νομίζω ότι θα το χειροκροτούσαν εάν ναι, υπήρχε όχι, όλο ο κόσμος το... είναι, μάλλον τις περισσότερες φορές είναι. Ναι, εσύ αφήνει φοβερή φοβία ότι μην το ξαναπάθει. Πάντα δείχνει συμπάθεια ο κόσμος αυτά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με τη Ρένια το τι θα έκανε σαν υποθετικές ερωτήσεις. Αληθινές απαντήσεις όμως ζητούμε στις υποθετικές ερωτήσεις. Ξεκινήσουμε.